Επιστρέψαμε στο κόκκινο και πάμε γρήγορα να καλησπερίσουμε τον κύριο Παυσανία Παπαγεωργίου, υποψήφιος και αυτός με το ΣΥΡΙΖΑ στον Ομότελο Ακαρνανίας. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας. Κύριε Παπαγεωργίου, να πούμε και στους ακροατές ότι ασκείτε το λειτουργήμα της δικηγορίας και έχετε διατελέσει και ειδικό σύμβουλο του Υπουργού Επικρατείας του κυρίου Νίκου Παπά σε ζητήματα διαφθοράς. Και δεν μπορώ να αντισταθώ στον πειρασμό να ξεκινήσουμε από αυτή τη σημερινή μας συνομιλία. Καταλαβαίνω, είναι κάτι που απασχολεί όλους μας έτσι κι αλλιώς. Ούτως ή άλλως ο ΣΥΡΙΖΑ είχε πάρα πολύ ψηλά στην ατζέντα και πριν τις 25 Γενάρη και φυσικά και μετά την καταπολέμηση της διαφθοράς. Έχετε ασχοληθεί κυρίως με ζητήματα που έχουν να κάνουν, όπως για παράδειγμα η Siemens, αλλά και τα έργα υποδομών. Πείτε μας λίγο ποια είναι τα πεπραγμένα του ΣΥΡΙΖΑ το τελευταίο 7 μήνο σε ό,τι έχει να κάνει αυτό το τομέα. Το σημείο από το οποίο πρέπει να ξεκινήσουμε πρώτα απ' όλα είναι η πρωτοβουλία του ΣΥΡΙΖΑ για τη δημιουργία του Υπουργείου, το οποίο θα ασχοληθεί αποκλειστικά και μόνο με τη διαφθορά και την καταπολέμησή της. Σε αυτό το Υπουργείο, το Υπουργείο Επικρατείας κατά της διαφθοράς, τοποθετήθηκε ένας άνθρωπος ο οποίος γνωρίζει τα πάντα σχετικά με το χώρο αλλά και τον τρόπο της αντιμετώπισής της. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος προέρχονταν από το δικαστικό χώρο και μπορούσε να κάνει την καλύτερη δουλειά όσον αφορά την καταπολέμηση διαφθοράς. Τη σημαντικότητα του έργου του και γενικότερα την αποτελεσματικότητα τη βλέπουμε εξάλλου στο ότι παρέμεινε ακόμα και στην υπηρεσιακή διακυβέρνηση. Δηλαδή ο κύριος Νικολούγης που είχε επιλεγεί από το ΣΥΡΙΖΑ είναι ακόμα και τώρα στην υπηρεσιακή κυβέρνηση υπουργός κατά της διαφθοράς. Αν για ένα ζήτημα έγινε γνωστή η θητεία του κυρίου Νικολούδη, ήταν κάτι το οποίο έγινε προς το τέλος του 7 μήνου αυτού και μιλάμε για την αποκάλυψη ή μάλλον για την προώθηση του σκανδάλου της Αγροτικής Τράπεζας, στο οποίο εμπλέκονται και πολιτικά κόμματα μέσα. Το σκάνδαλο της Αγροτικής Τράπεζας, γιατί νομίζω ότι μπορούμε να μιλάμε ελεύθερα περί σκανδάλου πλέον, έχουν βγει τόσες πτυχές πλέον στη δημοσιότητα που όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι πρόκειται για ένα σκάνδαλο. Είναι ένα από τα 10 μεγαλύτερα σκάνδαλα που έλαβαν χώρα την τελευταία δεκαετία στην Ελλάδα. Σίγουρα θα προχωρήσει η έρευνά του, δεν έχει φτάσει σε τέτοιο βαθμό δικαστικό ώστε να μπορούμε να μιλάμε όλοι ελεύθερα και να παρουσιάζουμε κάποια στοιχεία, αλλά είναι ένα από τα σκάνδαλα τα οποία θα υπάρξουν ένα θετικό για τον κόσμο και για τη διακυβέρνηση αποτέλεσμα. Mm-hmm. Σε ό,τι έχει να κάνει με το θέμα της Siemens, ποιες είναι οι κινήσεις οι οποίες έχουν γίνει τους τελευταίους μήνες από την κυβέρνηση? Κοιτάξτε, με την ανάληψη της κυβέρνησης από το ΣΥΡΙΖΑ και τους ΑΝΕΛ, με την κυβέρνηση κοινωνικής σωτηρίας, ξεκίνησε αμέσως η έρευνα και αυτού του σκανδάλου. Υπήρξε βέβαια μια κοινοβουλευτική διάσταση της προσέγγισης του ζητήματος της Siemens. Υπήρξε όμως και μια διυπουργική συνεργασία μεταξύ όλων των αναμειγμένων υπουργείων ώστε να βρεθούν όλα αυτά τα στοιχεία που για χρόνια τώρα υπέκρυπταν όσοι τα είχαν τόσο από τη δικαιοσύνη αλλά όσο και από τον κοινοβουλευτικό έλεγχο. Μην ξεχνάτε όμως ότι η Siemens έχει μια παρουσία στην Ελλάδα πολλών δεκαετιών, δηλαδή δεν μιλάμε για ένα σκάνδαλο που έγινε απλώς το 2004 με κάποιο συγκεκριμένο τρόπο ή μια κάποια συγκεκριμένη σύμβαση. Μιλάμε για μια συνεχιζόμενη εισρωή μιας διαπλοκής μέσα στα συστήματα τα πολιτικά στην Ελλάδα για πολλές δεκαετίες. Το αποτέλεσμα ήταν ότι όταν εμείς αρχίσαμε και παίρναμε τους φακέλους στα χέρια μας, προέκυπτε συνέχεια και κάτι καινούριο, κάτι καινούριο. Από την πλευρά της διυπουργικής προσέγγισης του ζητήματος, κρατήθηκε όσο το δυνατόν μια μεγαλύτερη ασφάλιση των πληροφοριών. Δηλαδή, προτιμήσαμε να συγκεντρώσουμε τα πάντα πρώτα, παρά να χρησιμοποιούμε επικοινωνιακές φωτοβολίδες ώστε να δείχνουμε ότι και καλά κάτι κάνουμε. Μάλιστα. Αυτό οδήγησε στη δημιουργία ενός τεράστιου φακέλου που θα μας δώσει τη δυνατότητα όταν επανέλθουμε στη διακυβέρνηση, γιατί όλα αυτό δείχνουνε, να προσεγγίσουμε το θέμα τόσο της αποζημίωσης από την εταιρεία προς το ελληνικό δημόσιο, αλλά όσο και της επίρρευσης των ευθυνών σε όλους όσους συμμετείχαν ενεργά σε αυτή τη διαδικασία των σκανδάλων της Siemens. Μάλιστα, κύριε Παπαγεωργίου, να φύγουμε λίγο από τα κεντρικά, θα λέγαμε, από τα γενικά. Πάμε λίγο στα τοπικά, πάμε λίγο στα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει ο νομός Έτωλα Καρνανίας. Θα μου επιτρέψετε να αναφέρω ως επισκέπτης της ευρύτερης περιοχής ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα και για την Αχαΐα και την Έτωλα Καρνανία είναι ότι για να φτάσει κάποιος κάνει το σταυρό του κατά το κοινό λεγόμενο. Και αναφέρομαι φυσικά στις οδικές υποδομές.
Πραγματικά, πραγματικά. Νομίζω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο δεν δημιουργεί προβλήματα απλά και μόνο στην ανάπτυξη της περιοχής, αλλά δημιουργεί και στην καθημερινότητα του πολίτη. Δηλαδή δεν μπορούμε πλέον να πλησιάσουμε τα σπίτια μας. Όσοι αναγκαζόμαστε για επαγγελματικούς λόγους και φεύγουμε εκτός νομού ή εκτός Δυτικής Ελλάδας, το να γυρίσουμε πίσω είναι ένας κικαιώνας, ένας αγώνας τεράστιος. Καταλαβαίνετε βέβαια, επειδή γνωρίζω ότι έχετε καταγωγή από τη Δυτική Ελλάδα, καταλαβαίνετε ότι αυτό το πρόβλημα δημιουργήθηκε ως επιτοπλίστων λόγω του τρόπου με τον οποίο δίνονταν τα δημόσια έργα σε συγκεκριμένες εταιρείες αναδόχους. Δηλαδή, όταν δημιουργείς τέτοιες συνθήκες για να δώσεις ένα έργο με τη δυνατόν μεγαλύτερη έκπτωση, το οποίο δημιουργεί πρόβλημα και στο ίδιο το έργο, δεν επιτυγχάνει στο να έχει ένα καλό οικονομικό αποτέλεσμα για το δημόσιο. Επιτυγχάνει ίσως στην πραγματικότητα το αντίθετο. Να δημιουργήσεις ένα κολοσσό, οποιοδήποτε για να είναι, δεν μας ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή ποιος είναι ο κάθε κολοσσός, ο οποίος απορροφά όλα τα έργα χωρίς να έχει τη δυναμική να τα παραδώσει σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και με συγκεκριμένη ποιότητα. Αυτό είναι ενάντια και στο δημόσιο και στο κοινό συμφέρον και σε κάθε καλό. Είναι ένα γεγονός όμως, ειδικά για τη Δυτική Ελλάδα, για τους δύο άξονες οι οποίοι είναι άξονες ζωής για τη Δυτική Ελλάδα, τόσο η Ιωνία όσο και η Ολυμπία Οδό. Ας έρθουμε όμως στο θέμα της ετωλοκρανίας αυτής καθ' αυτή, το οποίο φροντίσαμε κατά κάποιο τρόπο να δημιουργήσουμε μία σχέση προσέγγισης ως προς το καλό του έργου. Δεν μπορώ να σας κρύψω ότι το Ιωνία Οδό σε όλη αυτή τη διάρκεια των 7 μηνών κατά την οποία ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν στη διακυβέρνηση, ήταν από τα λίγα έργα όπου τα εργοτάξια της έμειναν ανοιχτά καθ' όλη τη διάρκεια. Δηλαδή παρατηρήσαμε μια διάθεση από τον ανάδοχο να προσεγγίσει την άλλη πλευρά με όσον το δυνατόν περισσότερη δημιουργική διάθεση ως προς το τελείωμα του έργου. Μάλιστα. Αυτό είναι βέβαια κάτι καλό, αλλά δεν πάει να πει ότι δεν πρέπει να επέμβουμε με τέτοιο τρόπο τόσο στον έλεγχο των συμβάσεων, αλλά τόσο και στην πίεση των εταιριών, ώστε να αποδοθεί το γρηγορότερο για να γλιτώσουμε όλα τα επιμέρους προβλήματα. Κύριε Παπαγεωργίου, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.